Ουσιαστικά σήμερα βρισκόμαστε στο τέλος μιας μαραθώνιας διαδρομής, η οποία έχει ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν. Όλο αυτό το διάστημα ως Δημοτική Αρχή δείξαμε ότι έχουμε όραμα, έχουμε την πολιτική βούληση να εφαρμόσουμε αλλαγές στον τόπο μας, στο νησί μας, στην πόλη μας, η οποία είναι προς σωστή κατεύθυνση. Και αυτή δεν είναι άλλη από την κατεύθυνση της βελτίωσης της καθημερινότητάς μας, της ποιότητας ζωής μας, της ελκυστικότητας του νησιού μας και της πόλης μας ως τουριστικού προορισμού. Και άρα λοιπόν απόψε καλούμαστε να κάνουμε τη διαφορά. Καλούμαστε να γράψουμε ιστορία στο νησί μας, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια ακούγαμε για ανεκπλήρωτους πόθους, ανεκπλήρωτες υποσχέσεις σχετικά με μια πιο ανθρώπινη πόλη, την Ερμούπολη, την οποία θέλαμε όλοι να την απολαμβάνουμε, να τη θαυμάζουμε και να ζούμε σε αυτήν. Μια πόλη φιλόξενη, η οποία θα αγκαλιάζει μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες. Η Δημοτική Αρχή σε όλη αυτή τη διαδρομή απέδειξε ότι είχε ότα ευήκουα, μάτια ανοιχτά, και άρα λοιπόν σε μια πραγματική διαδικασία διαβούλευσης και όχι επιφατική διαδικασία διαβούλευσης, δείξαμε ότι όλες τις προτάσεις, όλες τις ιδέες, όλες τις παραμέτρους οι οποίες τέθηκαν, από όπου και αν ήρθαν αυτές, τις αξιολογήσαμε σε όρους αντικειμενικότητας, τις βάλαμε κάτω δηλαδή, τις ζυγίσαμε και προτάξαμε το συνολικό καλό. Το καλό της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας, διότι καταλαβαίνετε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του 100% των αναγκών όλων των συμπολιτών μας. Θέλω λοιπόν να πω ότι έστω και μεμονωμένα μία-δύο τοποθετήσεις όπως τις άκουσα, οι οποίες βλέποντας μέσα από την ορίμανση αυτής της προσπάθειας και του εγχειρήματος να αναστρέφεται το κλίμα, παρότι αρχικά υπήρχε μια επιφυλακτικότητα, υπήρχε ένας προβληματισμός, υπήρχε μια φοβία και δικαιολογημένη από μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας. Και άρα λοιπόν ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι από διαφορετικές παρατάξεις ακροβολιζόντουσαν έτσι ώστε να χτυπούν την προσπάθεια αυτή. Σήμερα λοιπόν που διαπιστώνουν ότι υπάρχει η μέγιστη δυνατή συνένεση, πολύ απλά κάνουν μια κολοτούμπα και ουσιαστικά συντάσσονται πλήρως και απόλυτα με τη Δημοτική Αρχή και δεν πράττουν μόνο αυτό, αλλά ισχυρίζονται ότι η Δημοτική Αρχή εφήρμοσε ακριβώς το σύνολο των προτάσεων μέτρων τα οποία επέβαλαν ώστε να διαμορφωθεί η τελική πρόταση. Αντιπαρέρχομαι διότι σήμερα είναι μια βραδιά, είναι μια συνεδρίαση όπου θα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συνένεση, την οποία βλέπω ότι υπάρχει, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλοθυμία, μεγαλοψυχία και όλοι μας να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα ανεξαρτήτως δημοτικών παρατάξεων. Και θα παρακαλούσα και κάνω έκκληση σήμερα από αυτό εδώ το βήμα όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι να στηρίξουμε την εθελοντική προσπάθεια, να στηρίξουμε το κίνημα «Αγαπώ το νησί μου, περπατώ στην πόλη μου», διότι πρώτοι από όλους θα πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Και θα έλεγα ότι την καλή έξωθεν εικόνα και την καλή έξωθεν μαρτυρία περιμένουν οι συμπολίτες μας, πρωτίστως και κύρια, να τη δουν από εμάς. Άρα λοιπόν θα έρθω σε μια ερώτηση ενός συναδέλφου του κ. Βρούτση, αν θυμάμαι καλά, αναφορικά αν θα έπρεπε να δίνεται δυνατότητα σε ορισμένους επαγγελματίες ή προκειμένου συγκεκριμένα μιλήσατε κύριε Βρούτση για επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα ήθελαν, παρότι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι, να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση έξω από το ιατρείο τους, ακόμα και αν δεν μιλάμε για επίγοντα περιστατικά, διότι το θέμα των επίγοντων περιστατικών το ξεκαθαρίσαμε. Άρα λοιπόν, το να θέλει κάποιος γιατρός μετά τις 9 το βράδυ, 10-11, να πάει στο ιατρείο του να κάνει μια μελέτη, να κάνει οτιδήποτε, μια δουλειά, αν και εφόσον δεν μιλάμε για επίγον περιστατικό, το οποίο είπαμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να υφίσταται και ως αίτημα. Και να σας πω και κάτι. Ο πρώτος ο οποίος θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα είμαι εγώ ίδιος, ως δήμαρχος. Ο οποίος και εγώ, παρότι ξέρετε ότι οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του δημάρχου είναι εξαιρετικά ευξημένες και πάντοτε υπάρχει και ο αστάθμητος παράγοντας, ο παράγοντας του επίγοντος. Άρα λοιπόν,
Πρωτίστως και εγώ ίδιος δίνω το παράδειγμα και μετά τις 9 θα πρέπει να παρκάρω σε θεσμοθετημένες και επιτρεπόμενες περιοχές στάθμευσης για να δίνω το παράδειγμα, κάτι το οποίο κάνω και τώρα. Άρα λοιπόν, και εμείς όλοι, είτε μιλάμε για την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε μιλάμε για τους αντιδημάρχους, είτε μιλάμε για τους Δημοτικούς Συμβούλους, πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα, την καλή μαρτυρία, προκειμένου και οι συμπολίτες μας και να το υιοθετήσουν και να το αγκαλιάσουν και να το εφαρμόσουν. Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Θέλω λοιπόν να πω, κύριε Κεράνη, ότι οι αιτιάσεις και οι επιφυλάξεις σας αναφορικά με το κατά πόσο θα υπάρξει συστηματική αστυνόμευση είναι επιφυλάξεις και προβληματισμοί όλων μας. Και θέλω να σας πω ότι αυτή τη φορά υπάρχει η πολιτική βούληση να εφαρμοστούν και να επιτύχουν αυτά τα μέτρα. Άρα λοιπόν αυτή τη φορά, χωρίς να θέλω να επενιχθώ κάτι, η Δημοτική Αρχή θα λειτουργήσει σε συνέργεια και σε συμπληρωματικότητα και σε συστηματική και αγαστή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και με την αστυνομία και με το λιμεναρχείο, ώστε αυτά τα μέτρα και να αστυνομευθούν επαρκώς και να επιτύχουν. Και είμαι απολύτως πεπισμένος ότι αυτό θα συμβεί και θα το διαφυλάξουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Κύριε Γιαλόγλου, επίσης, επειδή ρωτήσατε για τον χρόνο αποπεράτωσης κάποιων προαπαιτούμενων ενεργειών σχετικά με το πάρκινγκ στη Δόξα, αν θα είναι έτοιμο την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ή επίσης στο πάρκινγκ στο Καρνάγιο, το οποίο ετοιμάζεται τώρα και το οποίο βέβαια μέχρι σήμερα ποτέ δεν το είχαμε διαθέσιμο. Δηλαδή είναι μια πρόσθετη ακόμη επιλογή, η οποία ιδιαίτερα κατά την περίοδο αιχμής, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα μας δώσει πολύ συγκεκριμένες και μετρήσιμες λύσεις. Επίσης είπατε για το θέμα των καρτών μόνιμων κατοίκων, ότι κάποιοι μετά από τόσο πολύ καιρό δεν έχουν προσέλθει στις αρμόδιες υπηρεσίες να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για να πάρουν την κάρτα. Είπατε λοιπόν μήπως είναι προτιμότερο μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι κάτοικοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για να πάρουν τις κάρτες, να περιμένουμε ακόμη. Όχι. Ο προτινόμενος χρόνος έναρξης εφαρμογής των μέτρων, τα οποία θα κληθούμε να ψηφίσουμε σήμερα, είναι από εμένα η 5η 18 έκτου, δηλαδή μετά από 3 ημέρες, ημερομηνία κατά την οποία και το πάρκινγκ στο Μπαμπαγιώτιο και το πάρκινγκ στη Δόξα και το πάρκινγκ στο Καρνάγιο θα είναι έτοιμα. Και άρα λοιπόν καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν προσέλθει να πάρουν τις κάρτες τους, να το πράξουν το ταχύτερο δυνατό. Ίσως είναι και ένας λόγος να επισπεύσουν τις διαδικασίες αν δουν ότι ξεκινούν να εφαρμόζονται τα μέτρα. Δεν θα κάνω περισσότερη κατάχρηση του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια στιγμή ιδιαίτερη, είναι μια ιστορική στιγμή και είναι μια συγκινητική στιγμή για όλους μας, δεδομένου ότι το παιδί το οποίο κυοφορούσαμε όλο αυτό το διάστημα, αυτούς 6 μήνες, στα σπλάχνα μας, παίρνει σάρκα και οστά, γεννιέται και από την 5η 18 έκτου βρισκόμαστε όλοι μπροστά σε μια πρόκληση με την ιστορία του τόπου μας. Ας την αγκαλιάσουμε, ας την πιστέψουμε, ας τη στηρίξουμε και καλώ όλους τους δημοτικούς συμβούλους, όλους ανεξαιρέτως, να συμπεριληφθούν και να δηλώσουν την υποστήριξη στις εθελοντικές δράσεις τις οποίες θα ξεκινήσουμε.